The Espresso List. Espresso for all moods. Espresso in Italy. Για delivery 25520-22-277 και WhatsApp 698-72-23-292. Αφίτσουλ Κανάκη, δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-26595. ΜΕΤ και ΑΕ. Κανείς δεν ξέρει καλύτερα το μέταλλο. Πρακτορείο ΟΠΑΠ Τσινούδης, Δημοκρατίας 38, Διδημότυχο. Τηλέφωνο 698-48-02-034. Έπιπλα Αφίδη Μητρακάκη. Έπιπλα παραγωγής που κατασκευάζονται στο εργοστάσιο μας από εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα στις αποχρώσεις και διαστάσεις της επιθυμίας σας. Είδα και την ομάδα σας σήμερα κόντρα στον πρωτοπόρο Ορέστη που νομίζω ότι στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού κατήχε τα ενία. Βέβαια καταφέρετε να μειώσετε προς το τέλος του παιχνιδιού και να απειλήσετε ίσως για να πάρετε κάποιο αποτέλεσμα. Εντάξει, πιστεύω ήταν δίκαιη η νίκη. Αλλά η ομάδα μας είναι λίγο κουρασμένη με κύπελο, Δετάρτη, Κυριακή. Έχουμε κάποιες σημαντικές ελλείψεις. Και οπότε εντάξει, ήταν ένα καλό αποτέλεσμα για μας. Έχει πολύ πορεία ακόμα το πρωτάθλημα και πιστεύω θα πάρουμε κι άλλες νίκες. Έχει δείξει η ΑΕΚ ότι σιγά σιγά αποκόπτεται από τις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας. Τουλάχιστον δεν απειλείται προς το παρόν για την παραμονή της. Σίγουρα για μια νεοφώτιστη ομάδα είναι στόχος η παραμονή και ακόμα γι' αυτό παλεύεται, έτσι. Φυσικά και έχουμε δεθεί πιο καλά από τον πρώτο καιρό και πιστεύω ότι θα πάρουμε αρκετές νίκες. Είσαι ένας από τους παίχτες που σκοράρει αρκετά τέρματα, αυτό που λέμε κάνει τη δουλειά του μέσα στο γήπεδο. Έχουν γίνει μερικές προσαφαιρέσεις παιχτών τώρα τον χειμώνα. Η ΑΕΚ θα παρουσιαστεί καλύτερη από εδώ και πέρα, πώς νομίζω ότι θα πάει? Νομίζω ότι είμαστε αρκετά καλύτεροι παρά τις απουσίες που είχαμε και συνεχίζουμε, προχωράμε. Νίκη σήμερα για τον Ορέστη, εντός έδρας παιχνίδι, κόντρα σε μια από τις ομάδες που βρίσκονται στην ουρά της βαθμολογίας. Για το μεγαλύτερο διάστημα του παιχνιδιού κυριαρχήσατε στο γήπεδο, αλλά για άλλη μια φορά έδειξε η ομάδα να μην έχει το εύκολο γκολ που λέμε. Δημιούργησε πολλές ευκαιρίες, αλλά σκόραρε μόνο δύο τέρματα. Ναι, μπορώ να πω ότι στο πρώτο ημίχρονο είχαμε καλή κυκλοφορία της μπάλας. Θα μπορούσαμε να βάλουμε περισσότερα γκολ έτσι ώστε να λυθούν τα πόδια μας, να παίξουμε και πιο άνετα και πιο ελεύθερα, να βγάλουμε κάποια πράγματα τα οποία δουλεύουμε και στην προπόνηση, να πάρουν κάποια παιδιά λεπτά συμμετοχής, τα οποία είναι είτε από τραυματισμούς είτε από την Ακαδημία. Δεν μπορούσαμε να έχουμε αυτό το προνόμιο, διότι εμείς δεν καταφέραμε να σκοράρουμε κάποιες ευκαιρίες, οι οποίες ήταν, μπορώ να πω, πολύ εύκολες και τις κάναμε δύσκολες. Παρ' όλα αυτά, κρατάμε τη νίκη. Σίγουρα αποτελεί έτσι ένα μεγάλο στόχο, φαντάζομαι, και τον προπονητή, να κρατήσει τους παίχτες γρήγορση, καθώς η διαφορά από τις επόμενες που διεκδικούν το πρωτάθλημα δεν έχει μεγαλώσει. Η ομάδα βρίσκεται μόλις στο σύνδιο. Έτσι είναι. Αυτό σου λέω, ότι και η ομάδα που θα έχει τη μεγαλύτερη διάρκεια στο πρωτάθλημα, αυτή θα είναι και η πρωταθλήτρια στο τέλος. Παιχνίδι πρέπει να το βλέπουμε ξεχωριστά. Είδατε και η ΑΕΚ Εύρου που είχε και κάποιες απώλειες σημαντικές, ήρθε εδώ και πάλεψε. Έτσι είναι όλα τα παιχνίδια. Ο στόχος της κάθε ομάδας που έρχεται να παίξει με τον Ορέστη είναι να νικήσει. Νίκη σήμερα για τον Ορέστη. Ήταν το πρώτο παιχνίδι που είστε πρωτοπόροι και καλείστε φυσικά να κρατήσετε την πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα της Α' κατηγορίας της Εψεύρου. Το δικό σου γκολ ήταν τελικά αυτό που έδωσε την νίκη στην ομάδα, παρότι μπήκε σε αλλαγή. Φαντάζομαι αυτό σου δημιουργεί θετικά συναισθήματα, έτσι? Πάντα όταν βάζεις ένα γκολ, θετικά συναισθήματα σου αφήνει. Τώρα η νίκη είναι σημαντική, συνεχίζουμε μαζεμένοι όλοι μαζί για να πάρουμε το πρωτάθλημα, αυτός που είναι ο αρχικός στόχος μας. Σήμερα ο Ρέστης ναι μεν κέρδισε, ναι μεν είχε την κατοχή και αρκετές ευκαιρίες στο παιχνίδι, αλλά για άλλη μια φορά είδαμε το πρόβλημα στο γκολ. Παρότι δημιουργεί πολλές ευκαιρίες ο Ρέστης, δεν τελειώνει μέσα εισαγωγικά τα παιχνίδια και είδαμε ότι στα τελευταία λεπτά δεν πιεστήκατε, αλλά μιας και μείωσε η ΑΕΚ, ξαναμπήκε στο παιχνίδι. Έτσι είναι, όταν δεν μπορείς να βάλεις γκολ μπροστά, άμα φας ένα πίσω, τότε θα τρέχεις για να γλιτώσεις την ισοπαλία στην προκειμένη περίπτωση. Δουλεύουμε στις προπονήσεις πολύ για να βελτιώσουμε τον γκολ. Εντάξει, σιγά σιγά θα έρθουν τα γκολ, πιστεύω. Είσαι ένα από τα παιδιά που βοηθάνε αρκετά από τον πάγκο, από αυτούς τους παίχτες που θεωρεί ο κάθε προπονητής ότι μπορεί να εντάξει στο rotation και να δώσουν κάτι περισσότερο. Πώς να δεις γι' αυτό?
Εγώ δουλεύω, έχω μιλήσει και με τον προπονητή, του έχω πει ότι δεν έχω πρόβλημα ό,τι και να με χρησιμοποιήσει, ό,τι και να με χρησιμοποιήσει, σε όποια θέση. Δουλεύω για να βοηθήσω την ομάδα όσο περισσότερο μπορώ να ολοκληρώσει τους στόχους της. Παρατηρήσαμε ότι μετά την επίτευξη του τέρματος το αφιέρωσε σε κάποιον στην κερκίδα. Θες να μας πεις ποιος ήταν? Είχα να δω ένα πολύ αγαπημένο μου άτομο καιρό και έτυχε σήμερα που ήρθε να με δει στον αγώνα να της το αφιερώσω. Ποιο ήταν αυτό το άτομο? Είναι η κοπέλα μου, η Μαρία.